Μίσος για κινήτων για στέραση υπηρεσιών του Δήμου της Νέας Δήμης. Ο κύριος Δήμαρχος. Απλώς θα σας πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή μιλάμε για οπτικές σχέσεις. Είστε προχθές μια εκπομπία του Κοσμοτέ του ΟΤΕ και μου ζήτησε να περάσουν οπτικές σχέσεις στην Ομήρο. Μάλιστα να συνδέσουν κάθε κτίριο από πλευρά ίντερνετ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή που το ένα κομμάτι του πεζοδρομίου είναι έτοιμο, να περάσουμε εμείς, γιατί τώρα από το κεντρικό άξονα μπορούν να περάσουν το μεγάλο καλώδιο, αλλά θα πρέπει από το κεντρικό αυτό άξονα να φύγει ένα καλώδιο που να συνδεθεί με την είσοδο της πολυκατοικίας. Σε κάποιο τέτοιο. Θα πρέπει δηλαδή να αρχίσουν να ξυλώνουν πάλι αυτά τα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ας μείνει αυτό το κομμάτι. Επειδή μπορεί να ακουστεί κάτι, να ξέρετε ότι θα είμαστε τώρα λίγο γελίοι, ρε παιδιά, να πηγαίνουν κάτι λίγο. Υπάρχει ένα σενάριο αυτή τη στιγμή που να ξυλώνει τις πλάτες που βάλαμε. Δεν γίνεται. Τη στιγμή που τους έχουμε ενημερώσει πάρα πολύ καιρό. Αφάνα δύο λάθη. Λοιπόν, εμείς τώρα είχε ρωτήσει και η κυρία Κασίμη στην αρχή και το είπα ότι ζητάμε να κάνουμε μια μερική μίσθωση ενός χώρου γύρω στα 400 τετραγωνικά ή γύρω στα 1500 τετραγωνικά από ό,τι έχουμε υπολογίσει για τις υπηρεσίες που θέλουμε να στεγάσουμε, γιατί σιγά σιγά πρέπει να βρούμε λύσεις, γιατί τα υπάρχοντα κτίρια αυτή τη στιγμή δεν πληρώνουν ούτε την ασφάλεια ούτε τις προϋποθέσεις για συνάθρηση κοινού. Ζητάμε λοιπόν την αναγκαιότητα, θα βγουν οι ώρες διακήρυξης, είναι 2 χιλιόμετρα γύρω από την κεντρική πλατεία που σημαίνει είναι σε οποιοδήποτε σημείο της Νέας Μύρνης. Θα αποφασίσουμε σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και αν θα κάνουμε και ποιο θα είναι το συγκεκριμένο κύριο που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Για τη συνολική του Δήμαρχε με την κατάσταση ή κάποιες υπηρεσίες. Κάποιες υπηρεσίες. Αν αναφέρετε ποιες υπηρεσίες θα πάμε εκεί. Ερωτήσεις ο κύριος Κουδεδάκης. Σημαίνει ότι θα αφηθούν κάποιοι χώροι στα υπάρχοντα κτίρια που είναι κατάλληλοι ή απλώς θα φύγουν. Θα φύγουν οι υπηρεσίες που αναφέρονται, δεν θα φύγουν. Θα φύγουν οι υπηρεσίες. Κάποιοι από αυτές τις υπηρεσίες είναι στο κεντρικό δημαρχείο. Αλλά φαντάζομαι ότι θα απλωθούν οι υπόλοιποι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Αν μπορεί να αφήσουμε τον όρο. Όποιους όρους δεν θέλουμε, θα τους αφήσουμε. Μπορεί να αφήσουμε αυτό το όρο, θα αφήσουμε ή στα μικρότερα. Δεν υπάρχει μια σκέψη να αφού θα πάρουμε. Μακάρι να τους αφήσουν όλους όρους, δηλαδή αυτές τις υπηρεσίες που πάνε εκεί, αν είναι κατάλληλο το κτίριο που θα πάμε και μπορεί να στεγάσει όλες αυτές τις υπηρεσίες, εμείς θα τους αφήσουμε τους όρους. Σας λέω αυτή τη στιγμή, προχτές με την Ερωποντή, το γραφείο μου ήταν σουρωτήρι. Εντάξει, δεν μπορεί να συγχυστεί αυτό. Αυτό είναι ένα γενικό ζήτημα. Απλώς φαντάζομαι ότι έχει ένα νόημα το κεντρικό δημαρχείο, νομίζω ότι και εσείς θα μεγαλύσουμε να πούμε να το πατήσουμε σαν ενία. Δεν μπορεί να μπαίνετε στο μισό κτίριο, άνθρωποι, άλλοι κλπ. Άρα για το κεντρικό δημαρχείο πιθανώς παρά μόνο αφήσω να κάνετε υπόλοιπα. Εγώ να πω μόνο αρμόν την πρέπει Γιώργο. Είμαι λίγο συμπληρωματικό με αυτή την αφορμή ότι υπάρχει στα Σκαριά μία πρόσκληση του φιλόδημου για να ανέβει συνεργείο. Σε πρώτη φάση, υπό τη αναφέρηση τη, αφορούν δήμου που συνεδρώθηκαν και δεν έχουν δημαρχείο στην έδρα του. Αλλά χωρί κάποιο πάρα πολύ ισχυρό σκεπτικό. Με μια ιστορική εικόνα ότι εκεί είναι οι κύριες ανάγκες. Νομίζω ότι θα είχε ένα νόημα να σκεφτεί ο Δήμος και μια προσπάθεια παρέμβασή του από τώρα, ώστε να μπορούσε να περιλάβει ίσως και κάποιο προβληματισμό δικό μας. Στο Χαρίτσι. Στο Φιλόδημο. Στο Φιλόδημο. Θα βγει, θα βγει. Εγώ είπα από την Ελλάδα προφανώς αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι είχα νόημα και μια παρέμβαση του Δήμου. Αλλά επειδή αυτές οι προσκλήσεις αδειάζονται και οριμότητα, δεν ξέρω αν έχει νόημα ακόμα να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι. Απλώς έχει ένα νόημα ίσως αν μπορείτε να καταλήξετε την κατεύθυνσή σας το επόμενο διάστημα για να δείτε. Νομίζω ότι η πρόσκληση έχει ανυπέρβει το πρόβλημα να περιλάβει αγορά κτηρίου. Θα προβλέπει η ανέγερση ή η επέκταση υπάρχοντος αφηρή ιδιότητου. Να το
βρούμε και να το δείξουμε. Κοίταξε Μαρίτη, συγγνώμη. Εμείς έχουμε δει ένα χώρο το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι κατάπτωση και την ανέγερση του Βαρκίου. Αυτό που είπα το πιστεύω στη θέση. Υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες τις έχουμε ξεκινήσει. Δεν είμαστε αισιόδοξοι και θα τελειώσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς αυτή τη στιγμή είναι μια εναλλακτική λύση που ζητάμε για να στεγάσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό θα καθυστερήσει. Εάν υπάρχει. Δεν το λέω παραθετικά σε αυτό. Προφανώς. Και αύριο το μπορούσε να ξεκινήσει το έξοδο του Βαρκίου, δεν είναι χρόνο. Το δεν λέω αυτό. Το λέω ότι μια και συμβάλλω για το Βαρκίο, το λέω ότι ανοίγει αυτή η δυνατότητα και ίσως πρέπει πρωτού βγει η πρόσκληση να δείτε λίγο κάτι στο διαγραφέ. Μήπω υπάρχει δυνατότητα να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας σε αυτή με μια ωριμότητα μελετητική θερμίδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακόμα και αν δεν είμαστε έτοιμοι πραγματικά να συμβούμε το ΚΕΙ, γιατί ήταν μεγάλο κόστο η ανέγερση του Δημαρχείου. Μπορεί και όχι, μπορεί και να είμαστε πολύ εκπροσώπου και να μην βγούμε το ΚΕΙ. Αν προ αυτήν την πληροφορία, μήπω να ξέρει το κόμμα. Ναι, ο κ. Βαρκούλη, ερώτηση. Ήθελα να πω. Ερώτηση. Οι όροι για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πάνε από την Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή το τι θεωρούμε εμείς ως ταβάνι που θα δίνουμε για ενίκιο. Είναι αυτό, έχουμε στο μυαλό μας, να είναι αυτό που δίνεται μέχρι τώρα αθρηστικά, δηλαδή ότι τώρα δίνεται το ποσό αυτό, άρα πάμε σε ένα μοντέλο που λέει ότι μέχρι εκεί θα δίνουμε ή θα φτιάξουμε. Ή θα φτιαχτεί ένα μοντέλο το οποίο θα λέει ότι τα κριτήρια είναι αυτά, οι ανάγκες είναι αυτά, οι νόμοι είναι αυτοί, άρα θα πρέπει να πάμε αναγκαστικά στο μοναδικό κτίριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές που βρίσκεται το κτίριο Μινέτα με ό,τι είναι και έχει. Αυτό είναι μια ερώτηση, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν πλαφόν για το θέμα του δικαίου, έτσι. Εμείς κάνουμε με τους όρους διακήρυξης, κάνουμε ένα διαγωνισμό. Πιστεύω ότι στο διαγωνισμό αυτό, επειδή είναι περιορισμένο τώρα πια, δεν είναι μεγάλο το έγκρος που ζητάμε αυτή το τετραγωνικό, πιστεύω ότι θα έχουν πολύ. Όποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση, αυτή θα επιλέξουν. Κάνε τοποθετήσεις, κ. Κουλέτης. Δύο-τρεις παρατηρήσεις και θα καταλήξω σε μία σκέψη. Το εισηγητικό, ο Δήμαρχος που συμπλήρωσε προφορικά, το εισηγητικό θεωρώ ότι είναι επιμελώς, πολύ επιμελώς αόριστο. Τι εννοώ, το εισηγητικό δεν προβλέπει πόσους οδόχους, δεν προβλέπει πόσα τετραγωνικά και δεν προβλέπει πλαφόν ενοικίου που είπε ο Δήμαρχος ότι δεν θα υπάρχει και στους όρους διακήρυξης. Είπε ο Δήμαρχος, και δεν κάνω να το αμφισβητώ, ότι το ζητούμενο από πλευρά Δήμου είναι περίπου 1.500 τετραγωνικά. Έχω υπολογίσει ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν τα έχω αντίληψει στα τετραγωνικά. Αυτά τα τετραγωνικά σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο σημαίνει ένα κτίριο. Δηλαδή, αν αυτά τα τετραγωνικά τα αναζητήσουμε σε άλλο κτίριο, δεν υπάρχει τέτοιο κτίριο. Λέω ότι τα τετραγωνικά του σημερινού Δημαρχείου είναι λιγότερα από 1.500 τετραγωνικά. Άρα, τα 1.500 τετραγωνικά πρέπει να πάνε σε ένα μεγάλο, σε επιφάνειες, κτίριο για να αναζητηθούν. Αλλιώς, πρέπει να εμπιαστεί ένα κτίριο από πάνω μέχρι κάτω, το αντίστοιχο Δημαρχείο για να τηρεί τα 1.500 τετραγωνικά. Τα 1.500 τετραγωνικά αντιστοιχούν απολύτως σε τρεις οδόχους του κτιρίου Μινέτα. Είναι περίπου 500 τετραγωνικά όδος. Άρα, δεν διαφωνώ. Θα σου πω που διαφωνώ. Άρα, το σκεπτικό της εισήγησης υποκρύπτει θετικά, το λέω, δεν το λέω μέχρι, υποκρύπτει ότι ο χώρος στον οποίο θα πάμε, δεν αναζητούμε, θα πάμε, είναι ο χώρος του Μινέτα για να νοικιάσουμε τρεις οδόχους στο Μινέτα. Τρεις οδόχους που αντιστοιχούν
από 500 τετραγωνικά, ο όροφος σε 1500 τετραγωνικά. Και το ποσό το οποίο θα δώσουμε για τους τρεις ορόφους του Μινέτα θα είναι περίπου τα 3 όμβα του ποσού, χοντρικά το λέω, που προεβλέπεται, φαντάζομαι, των 820.000 ευρώ. Ας πούμε, γιατί δεν θέλω, εξυπηρετεί την λογική τη εισήγηση να πω ότι είναι ο Μινέτας. Γιατί αν λέγαμε ότι δεν είναι ο Μινέτας και είναι ένα κτίριο, ας πούμε, στα 2 χιλιόμετρα που λέει ο Δήμαρχος, θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο το οποίο, ας πούμε, θεωρητικά θα μπορούσε να βρεθεί ή στο Φάρο ή στα Μυτιλινέικα. Παίρνω επίτηδες στις ακραίες μορφές ή κάτω. Τι σημαίνει τώρα, ότι εμείς κρατάμε ένα βασικό πυρήνα υπηρεσιών στο σημερινό Δημαρχείο και διώχνουμε τρεις υπηρεσίες προς τα Μυτιλινέικα ή προς το Φάρο ή προς την Χρυσάκη, όχι. Δεν κάνουμε αυτό και θα ήταν άθρο όποιος να το σκέπτονταν αυτό. Γιατί θα έπρεπε να προβλέψει τότε πού θα πάνε και οι υπόλοιπες υπηρεσίες όταν εγκαταλείψουμε το κτίριο οριστικά, γιατί θα βρούμε άλλη λύση. Άρα, το σκεπτικό του Δημάρχου ή της εισηγήσεως είναι να αρχίσουμε να μπαίνουμε, όχι εφόλης της ύλης, αλλά να μπαίνουμε τμηματικά και να οριμάζει η ιδέα του Μινέτα. Σήμερα τρεις και ενδεχομένως αύριο τους υπόλοιπους υπό ένα άλλο καθεστώς κτλ. Αυτό όμως, κύριε Δήμαρχε, εντάξει, εγώ μπορώ να διαφωνήσω στο ύψος του ποσού των ενοικίων πάλι. Ας πούμε ότι δεν διαφωνώ. Τι διασφαλίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και εσάς ή ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη συνέχεια την επαύριο της ενοικίασης αυτών των τριών ορόφων, θα μπορέσουμε να μαζέψουμε και το υπόλοιπο Δημαρχείο εκεί. Διότι θα ήταν άσκοπο να πούμε, βάζουμε τρεις ορόφους στο Μινέτα, σκεφτόμαστε Δημαρχείο στο Ελευθερού μετά από 5 χρόνια, γιατί αυτό είναι ο χρόνος ορίμασης στο ΕΠΠ ο Σπιδόπουλος σε προηγούμενη φορά, και βάζουμε και κάποιες υπηρεσίες, τις αφήνουμε στο σημερινά υπάρχουν Δημαρχείο. Θεωρώ ότι αυτό το σκεπτικό είναι μερικό. Δεν είναι ολικό. Εξάλλου είπε ο Δήμαρχος στο δικό του γραφείο και έχει 1000 δίκια, αν συμβαίνει αυτό που είπε, και δεν απολαμβάνω να ζω αυτό. Δεν στάζει νερά το δεξιαρχείο, ούτε το δημοτολόγιο. Στάζει νερά το γραφείο του Δήμαρχου. Ποιος αν πείτε ότι ο Δήμαρχος θα εγκαταλείψει τον έκτο όροφο γιατί είναι σουρωτήρ και θα πάει στον δεύτερο όροφο από τον οποίο αποχωρούν οι οικονομικές υπηρεσίες. Γιατί αυτούς τους όροφους που εγκαταλείπουμε είναι ο δεύτερος όροφος των οικονομικών υπηρεσιών, ο πρώτος όροφος του Δημοτολογίου και η διπλανή όροφη της κοινωνικής υπηρεσίας και της παιδείας. Αυτούς τους χώρους περιγράφει ότι θα εγκαταλείψουμε και τα ΚΕΠ. Συγγνώμη, το ΚΕΠ το εννοείται ως διοίκηση ή ως ΚΕΠ. Όχι, ως ΚΕΠ. Δηλαδή θα φύγει ένα ΚΕΠ να πάει εκεί. Αυτό έχει υγρασία. Συγγνώμη. Αυτό. Εγώ στο. Είναι ιδιαίτερο. Δεν έχω καμία αντίρρηση εφόσον έχουν διαπιστωθεί αυτά τα προβλήματα. Αλλά εάν θέλουμε να αλλάξουμε το κέντρο, γιατί έχει αυτά τα προβλήματα που λέτε, γενικά δεν είναι και το Δημαρχείο όλο να παίρναμε, δεν είναι ο κατάλληλο χώρο ο Μινέτα για το κεντρικό κέντρο. Το κεντρικό κέντρο, εφόσον έχει ο συγκεκριμένο χώρο αυτά τα προβλήματα, χωροταξικά εννοώ με τον κατάλληλο χώρο, θα έπρεπε να αναζητηθεί ένα χώρο του κεντρικού κέντρου στον ευρύτερο χώρο του κέντρου και όχι στι παρυφέ τη λεωφόρου, ειδικά για το κέντρο. Το να πήγαινε το σύνολο του Δημαρχείου εκεί, πάλι εγώ θα έλεγα, δική μου άποψη μπορεί να κάνω λάθος, ότι το ΚΕΠ να είναι στην πλατεία. Δεν έχει λόγο να παρακολουθεί το κεντρικό Δημαρχείο του ΚΕΠ για να είναι κοντά, γιατί εκεί πάλι ο πολύ ο κόσμος. Το ΚΕΠ εκεί πάνε 300 άτομα την ημέρα να εισπληρωθούν. Εγώ θα έλεγα, Δήμαρχε και κύριε μου, γιατί σας κούρασα, έστω και ζητώ συγγνώμη, ότι θα πρέπει να επιφυλαχθείτε. Νομίζω θα πρέπει να επιφυλαχθείτε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο, γιατί είναι ατελές. Γιατί δεν διασφαλίζω ότι θα πάει άλλο όλο το Δημαρχείο εκεί, διότι είναι μια σκέψη που κάνετε. Και εγώ πιστεύω, είστε πολιτική αρχή, τη δημοτική αρχή που μπορείτε να το σκεφτείτε. Είμαστε 8 μήνες πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να αφήσετε τη δυνατότητα να υπάρξουν συνθέσεις επ' αυτού του θέματος. Διότι αύριο μπορεί να υπάρχει πάλι δική σας πλειοψηφία, δεν λέω από κάτι άλλο, αλλά να χρειάζονται συνενέσεις για να πάνε και οι υπόλοιποι όροφοι και από άλλες παρατάξεις
να εγκατασταθούν στο Μινέτα για να μεταφέρουν με διέμεση τρόπου σιγά σιγά το δημαρχείο εκεί. Εδώ κινδυνεύεται να πάρετε μια απόφαση να πάμε σήμερα του τρει ορόφου και άρα να αναζητούμε συνένεση πώ θα έχουμε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάμε και του υπόλοιπου ορόφου για να συσκευάσουμε και να ξαναδημιουργήσουμε ένα δημαρχείο. Αυτή η συνένεση φάνηκε ότι στα έξω του Δημοτικού των Ενοικίων, βάσει των οποίων ο Μινέτα διαθέτει του ορόφου του, μέχρι στιγμή τουλάχιστον, εκτό αν έχει κάτι αλλάξει, δεν φαίνεται να υπάρχει στο ύψο του Ενοικίου, δεν λέω των τριών ορόφων. Η τρισόροφη είναι η αναλογία των 8 ορόφων, ας πούμε. Εγώ θα έλεγα να επιφυλαχτείτε. Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτή τη σκέψη, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν πάει κάπου όλο το δημαρχείο, δεν δημιουργεί βεβαιότητα ότι και το υπόλοιπο δημαρχείο θα πάει κάποια εκεί, δεν έχουν άλλη οικονομική αντιμετώπιση, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει άλλο κτίριο της Νέας Μέρης που να έχει θέλει 1.500 τετραγωνικά. Εκεί θα είναι η πρόταση, από εκεί θα είναι και εγώ. Βάζω στοίχημα, ας πούμε, ότι θα είναι από εκεί και θα είναι μία και μοναδική. Αυτή η όροφη θα καταστηθούν και θα έχετε καμία άλλη πρόταση και δεν πλήρει τους όρους, όχι για κανέναν άλλο, όχι γιατί δεν είναι κανεί λεφτά. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο κτίριο. Με αυτές τις σκέψεις δεν είμαστε θετικοί σε αυτό και θα σας έλεγα να το αφήσουμε μετά τις εκλογές αυτό το θέμα. Είναι σε 6 μήνες να ανεβρεθούν συνενέσεις που θα χρειάζονται στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο για να δούμε μια συνολική λύση για το δημαρχείο. Ευχαριστώ τον κύριο Κουδελάκη, ο κύριος Βρετός, να συμπληρώσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι πολύ ο καιρός που ομόφωνα ουσιαστικά και σαν συμβούλιο αλλά και σε κατηδίαν συζητήσεις που γίνανε, αποκλείσαμε την έννοια του Μινέτα και την έννοια του ότι δεν είναι πρόσφορο το ενίκιο και το ενδυμένο για τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Δήμου με την έννοια που καταβλέπαμε. Με αυτή την πρόταση τώρα ξανανοίγει από την πίσω πόρτα η έννοια του Μινέτα. Έτσι όπως την προηγούμενη Βουδελάκη, όπως υποφέρεται και τα λοιπά. Γιατί αν πας το μισό Δήμο, τι θα σε κάνει, αν πας και τον άλλο μισό και τα λοιπά και τα λοιπά. Με δεδομένο λοιπόν ότι έχει αποκλειστεί και την κλιματολογία όλων αυτή η επιλογή, παρά την αναγκαιότητα που υπάρχει σαν στέγαση του Δημαρχείου, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αναγκαιότητα, θα οδηγηθούμε σε μια ενδεδειγμένη λύση. Και προκειμένου δηλαδή την οικονομική αυτή λύση που δεν συμφέρει το Δήμο και για οποία δεν έχουμε κρίνει όλοι σαν τέτοια. Με την έννοια αυτή, επειδή ανοίγει προβλήματα αυτή η πρόταση, έτσι όπως εισάγεται, με όποιο σκεπτικό συμφωνούμε πολλά που θα πει ο κ. Κουτελάκης και ο κ. Πάντος, εμείς δεν μπορούμε να συμμεριστούμε αυτή την άποψη ούτε να ψηφίσουμε. Πάντως δεν έχει τοποθετηθεί Δημάρχη. Είπε κάποιες λύσεις για να ψάξουμε το Δημαρχείο, αυτό έλεγε. Σε προθέσεις. Σε προθέσεις, σε σχέδια, σε σχέδια, σε συμφωνήσεις. Ο κύριος Ναλόγου και ο Ναλόγος. Εγώ θα μιλήσω σαν δημότης του Δήμου. Για μένα, οι υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου είναι εντελώς απαράδεκτες. Και από πλευρά λειτουργικότητας, εγώ τώρα τελευταία έχω μείνει στη λέξη λειτουργικότητα. Ό,τι να είναι αυτό, σπίτι, επιχείρηση κλπ. Είναι λειτουργικό. Έχω μια εμπειρία. Έρχεται σε εντελώς αντίθετη εμφάνιση η εξωτερική όψη της Ταρχίας της Νέας, της Ταρχίας Καρύπτου κλπ. Με το κυρίως εγκέφαλο του Δήμου, που είναι το δημοτικό κτίριο. Για μένα, επειδή έχω προσωπική εμπειρία, είναι εντελώς απαράδεκτο, σαν δημότης ελέγχω διαχρονικά όλα τα δημοτικά συμβούλια με τις δημοτικές αρχές, διότι δεν φροντίσανε να υπάρξει ένα αξιοπρεπές κτίριο. Όχι από πλευράς εμφανίσεως, από πλευράς δουλειάς. Προσωπικά, επειδή έχω δει το κτίριο της ΜΙΝΕΤ, των ασφαλιών ΜΙΝΕΤ, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, λοιπόν, και είδα ότι είναι εντελώς απαράδεκτες οι τρεις τελευταίες πολυκατοικίες που στεγάζεται τώρα η υπηρεσία του Δήμου. Για μένα, εκτός των άλλων, λέω ότι εάν μας τύχει μία περίπτωση Μαρφή, δεν θυσιάζω ούτε ένα τραυματισμό υπαλλήλου
με τα λεφτά που θα δώσουμε εκεί. Δηλαδή, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μείνει στο μέγεθος του ενοικίου. Για μένα, επειδή έχω εμπειρία, παραδείγματος χάρη θα σας πω κάτι. Πήγα ένα πρωί να βγάλω μια φωτοτυπία και είδα τις κινούμενες σκάλες στην πλατεία Καρέλου να δουλεύουν πρωί 8 η ώρα. Η πλατεία καίνε ένα αξιόλογο ρεύμα και λέω, ορίστε, έκανα το παραλυσμό με τη Μαντάμ Σουσού, διότι βγαίνουμε με τις γούνες και είμαστε, ζούμε στο βούθυλα. Για μένα, το δημοτικό κτίριο είναι βούθυλας. Γι' αυτό, για να μην σας κουράζω περισσότερο, δεν κρύβω ότι εγώ είμαι ενθουσιασμένος με τη λύση γυναίκα, δεν με ενδιαφέρει το κόσμο, διότι το κτίριο που δίνουμε 216.000, κακώς δεν αντιπροσωπεύει, έπρεπε να δούμε να δίνει πολύ περισσότερα. Και το μέτρο σύγκρισης δεν είναι λογικό να βασιζόμαστε, γιατί είδα σε μια τοπική εφημερίδα ότι δίνει το 16.000, ενώ το 816.000. Δεν θυσιάζουν εκατομμύρια να έχουμε μια περίπτωση μαθητών. Και σας λέω, τα κτίρια τα τρία αυτά, μια πυρκαγιά να πιάσει, από πού θα φύγουν. Ενώ το κτίριο μην έκανε. Και μόνο που είδα ότι έχει εξωτερική διαφυγή σκάλα. Επειδή είναι δύσκολο να βγούμε κτίριο, προσωπικά, σαν δημοτικό σύμβουλο και σαν πολίτη του Δήμου Νέα Μέννη, είναι αναφανό να πιαστεί ολόκληρο το κτίριο. Ευχαριστώ. Έχω προσέξει ότι όποιος παίρνει τον λόγο μετά από 5 δευτερόλεπτα έχει κάνει το κινητό. Έχει συμβεί σε 9 περιπτώσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, επειδή χρειάζεται να συμβεί. Συγγνώμη, εσείς τι ακριβώς είστε? Συγγνώμη, εγώ είμαι. Υποψήφια, εγώ είμαι. Νόμιζα ότι θα γίνω κάτι άλλο από ό,τι έλεγα. Κατά λάθος. Λοιπόν, αν θέλετε, είναι δημοτικό συμβούλιο. Στην προηγούμενη φάση της, εγώ δεν έχω συμμετάσχει σε καμία, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω ό,τι συζητείτε εδώ και εσείς. Το μικρόφωνο του κυρίου Λαδόπουλου, κλείστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρω μόνο ό,τι συζητείτε εδώ πέρα. Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου έξω από εδώ το θέμα. Λοιπόν, είχαμε καταλήξει την προηγούμενη φορά που το είχαμε συζητήσει ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό τα ολόκληρα το κτίριο Μινέτα. Είχαμε πει όμως και κάτι άλλο, κύριε Κουτελιάδη, αν θυμάμαι καλά, ότι θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για να τηρείται η ασφάλεια, σωστά. Για να τηρείται και η ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών που προσεγγίζουν το. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή είπαμε ανάποδο, έχεις ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη λύση. Εγώ ουδέποτε ούτε στο Δημαρχείο μέσα, ούτε σε κάποιο γραφείο άκουσα ότι πάμε σε αυτή τη λύση, αλλά δεν το ξέρω. Και δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί κάπου θα το είχε πάρει το αυτή μας ότι είναι για το συγκεκριμένο, ότι πάμε συγκεκριμένα για αυτό το κτίριο. Τώρα, όμως, και εγώ συνεχίζοντας τη σκέψη του κυρίου Λαδόπουλου, θέλω να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ασφάλεια των ανθρώπων. Και από τη στιγμή που όντως την προηγούμενη φορά είχαμε καταλήξει ότι ήταν πάρα πολύ υψηλό το κόστος για το συγκεκριμένο κτίριο, για μένα θα πρέπει, και είχαμε πει ότι κάποιες υπηρεσίες, αν θυμάμαι, έχουμε συζητήσει κιόλας, ότι κάποιες υπηρεσίες σημαντικά θα πρέπει να μεταφερθούν όταν είναι θέμα ασφαλείας. Άρα, νομίζω ότι καλώς γίνεται η διαδικασία με προβολή των τεχνικών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια πάνω απ' όλα, αλλά και συμβιβαστικά να μην πληρώσουμε αυτό το δυσθεώρητο ποσό που είχαμε πει για το συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος Ερήκος. Δηλαδή, λοιπόν, κύριε,
Εμένα και δεν με ρωτήσει ο διάλογο, ειλικρινά είναι να πω ότι όχι, δεν είμαι και πολύ όμορφο. Δηλαδή, αν δεν είναι μια άλλη δημοκρατία, αυτή την υποχρεώνει να πάει και το υπόλοιπο δημοκρατία στον Πικέτα για να είναι να φτιαχτεί. Να φτιάξει το σύστομα εκεί. Να αποφελήσω ένα λίγο τη σκέψη μου, έτσι. Τι γέννημα να είναι από το 1998 δημοτικό σύμβουλο. Τι γέννημα. Έχουμε φτάσει εσίω, φτάνουμε στο 2019, 20 χρόνια. 20 χρόνια η μπάλα πάει στην εξέδρα. Είτε γιατί έχετε κάνει και εσείς προσωπικές ενέργειες να πάρουμε το κτίριο της ΓΕΚΑ. Δεν το κατάφερα. Κάναμε η μη δημοτική αρχή προσπάθεια να πάρει το ΓΕΚΑ, δεν το κατάφερα. Πήγαμε να μεταφέρουμε το θέμα στο χώρο που είναι τηλεδεστού, βλέπετε ότι υπάρχει μια δυστοκία και ένα πρόβλημα. Παλαιότερη η δημοτική αρχή του κ. Σόλου είχε πάει στην πλατεία Καρύλου τότε με σχέδια να χτίσει ένα δημαρχείο. Όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε γεράσει. Ποτέ δεν αγεράσουμε κι εμείς και εμείς είναι ευρύστατοι. Μιλάς για τους ορόφους, λες. Δεν μιλάς για τη μάχη. Προφανώς. Αλλά να μεταφέρουμε σήμερα τις υπηρεσίες που θα αποφασίσουν να πάνε στους τρεις ορόφους και σε μια μετεξέλιξη και εφόσον μπορεί πλέον ο Δήμος να τα αποκριθεί, ας κάνουμε ένα βήμα τουλάχιστον. Δεν έχουμε κάνει ποτέ το πρώτο βήμα. Ας κάνουμε ένα βήμα ως Δήμος να εξελιχθούμε. Και με αυτό το σχετικό και με αυτή την πρόταση λέω ότι η εισήγηση του Δημάρχου, είτε το μηνέα και το κυρίω καλοκαίριο, είναι στην θετική κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Συρίγο, κύριε Σουαγκούλης. Επειδή το θέμα το είχαμε κουβεντιάσει πολύ αναλυτικά την προηγούμενη φορά, μόνο κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρώ και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Σουλανάβολα, ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται για τις δύο δυστύσεις. Δηλαδή, το να συζητάμε να μεταφερθούν οι τρεις όροφοι σε ένα κτίριο, έχοντας στο μυαλό μας ότι αυτό θα είναι τρόπο για να μπει η διαδικασία να καταχρηστικά και καταναγκαστικά να πάει και το υπόλοιπο δημαρχείο εκεί, νομίζω πως δεν μας αρμόζει η δεσμή του στη συζήτηση. Επίσης, η κοινή πρακτική και λογική των πραγμάτων λέει ότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κτίριο και το νοικιάζει, μας το λέτε μέχρι τώρα 180.000, αν θέλουμε εκεί τρεις ορόφους υπηρεσίες, βλέποντας και γνωρίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μεταφερθεί το υπόλοιπο, θα μας ζητήσει μετά πολύ περισσότερο τίμημα για να πάμε εκεί. Είναι καπιταλισμός, δεν είναι άλλο σύστημα. Αυτό θα κάνει. Άρα, με έναν τρόπο, οι ίδιοι εκλογιζόμαστε σε μια επιλογή, η οποία είναι φωτογραφική δυστυχώς επιλογή των πραγμάτων, με τις αδυναμίες που υπόθηκαν προηγουμένως, ότι δεν μπορεί η μισή να πάνε σε μένους που να είναι ασφαλές και η υπηρεσία να μην είναι με επιχείρημα ότι πρέπει να είναι ασφαλής οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι της. Και από εκεί και πέρα το να εκβιαστεί ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα τίμημα το οποίο θα είναι σίγουρα πολλαπλάσιο, νομίζω αν πάνε μισή και πρέπει να πάνε μισή, νομίζω ότι είναι κάτι το αδιέξοδο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέτοιου είδους επιλογές. Ευχαριστώ. Ο κ. Αθανασίου και κλείνω. Α, εσείς κυρία Τεριούδη. Κ. Αθανασίου. Η κυρία Πέρη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με την επίσκεψη που είχαμε κάνει και με τον Δήμαρχο και με άλλους συναδέλφους, πραγματικά μας ενθουσίασε αυτός ο χώρος. Καταρχάς, θα αναφέρθηκε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους άλλους και τα υπόγεια και τον Καράς. Οπότε το άκουσαμε. Οπότε είναι μια λύση σοβαρή αυτή. Είναι κάτι σημαντικό, είναι επίσης αυτό που λέει ο κ. Αθανασίου.
πρέπει να το ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Είναι κάτι σημαντικό αυτό που αναπτύσσεται. Θέλετε και να δώσουμε να μας πείτε πάλι την κοινωνική προστασία και την κοινωνική προστασία. Κάτσε λίγο και μάλιστα προτιμήν το Δήμο μας και την Εγγύη ο Δήμος για να κάνουμε αυτή την, αν θέλετε, την πρακτική δοκιμασία το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν οι σχολεία είναι αυτά, είτε οι υπηρεσίες είναι αυτές, είτε οι συντοπίες μας είναι αυτές, τα σχολεία τους. Αυτό θα δοθεί και θα γίνει μεγάλη προβολή του όλου προβλήματος μέσα στον χώρο μας. Και αυτό τιμάται το Δήμο μας. Ωραία, το λόγο έχει η κυρία Πέρι. Από ό,τι κατάλαβα, συζητάμε για ένα κτίριο να βρούμε στα 2.500. Γνωρίζουμε σε αυτήν την 2.500. Γνωρίζουμε όσο τετραγωνικά είναι αυτό το συγκεκριμένο το κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι 500 τετραγωνικά. Είναι 100 τετραγωνικά ο όρκος που είμαστε σήμερα. Όταν λοιπόν ζητάμε 1.500 τετραγωνικά, θεωρώ ότι όλες οι υπηρεσίες μπορούν να πάνε σε αυτό το χώρο. Όταν είναι αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι δομημένα τα γραφεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως είναι τα γραφεία, έχουμε τριπλάσιο χώρο. Και δεν μπορούμε να πάνε στα 1.500 τετραγωνικά, δεν θα το πω, 100 τετραγωνικά όρθος είναι. Δεν είναι τα σίγουρα. Όχι, όχι, όχι. Μπορούν να μεταφερθούν. Εγώ δεν μπορώ, κύριε Δήμαρχε, να πω αυτή τη στιγμή, ξέρετε, θα φύγουν η μισή και η άλλη μισή δεν θα είναι, ή θα πάμε κάπου και θα πάνε όλοι, ή δεν μπορείς να πεις τώρα ότι θα πάρω τους μισούς και τους άλλους μισούς. Έχουν επικινδυνότητα και έχουν στενότητα, η μισή πάλι και η άλλη μισή θα κάτσουν εκεί. Μα η επικινδυνότητα είναι και για αυτούς. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τα 1.500 τετραγωνικά που έχετε πάρει χώρα χωρούν υπάρχει για το συγκεκριμένο το χώρο στα 1.500, όχι πάλι η κύριε Δημαρχέ. Τώρα, όσο για το ΚΕΠ, συμφωνώ στο ΚΕΠ δεν πρέπει να φύγει μακριά, πρέπει να είναι κάπου κοντά, δεν μπορεί. Έχει πάρα πολλές διαδικασίες στο ΚΕΠ και βοηθάει τον κόσμο. Γι' αυτό αυτό μπορούμε, καλά το βλέπουμε μετά. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ, εάν λοιπόν ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή για να λυγιάσουμε, αφήνουμε πόσο γρήγορα θα ξεκινήσουμε για το Δημαρχείο. Δηλαδή, έστω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις έδρες του και μπορούμε να τις λύσουμε, έτσι δεν είναι νομίζω ακατόρθωτες. Θα ξεκινήσουν συγχρόνως τη διαδικασία για το Δημαρχείο. Έχουν ξεκινήσει, ωραία. Ωραία. Το δεύτερο, τι κάναμε, εδώ κάπου είχαμε συζητήσει πριν 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, είχαμε συζητήσει ότι είχατε πάει να βρείτε για το Ιωσυφόβλιο, επειδή το Ιωσυφόβλιο μέσα θα φύγουν. Και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι θα φύγουν τα παιδιά. Εγώ θεωρώ, με το πρόγραμμα φιλόλογος που λέει τώρα που θα βγει σε 2 μήνες, εάν τυχόν μπορέσουμε να το πάρουμε το Ιωσυφόβλιο για τουλάχιστον 16 χρόνια, να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν το δίνουν. Α, δεν το δίνουν, έχει λήξει δηλαδή. Ούτε ας πούμε να το νοικιάσουμε για 16 χρόνια. Και για 16 χρόνια μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα δεδομένο. Αυτό είναι. Δεν το δίνουν. Δεν το δίνουν, ούτε για ενίκιο. Το έχετε ζητήσει για την κρίση. Ως προς τον εργασιακό χώρο στέγασης των υπαλλήλων, επειδή έτσι
δημιούργησα δύο μετακομίσεις και στο τέλος κατέληξα στην τρίτη μετακόμιση που πήγαμε πάνω στο Υπουργείο Παιδείας να γνωρίζω ότι πάλι μετά από 5 χρόνια πρέπει να φύγει αυτή η υπηρεσία. Επειδή ξέρω από προσωπική έτσι, θέση πόσο σημαντικό είναι το εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός ο χώρος που στεγάζεται σήμερα το Δημαρχείο είναι απαραίτητος και με μια καταγγελία στην επιδιώξη εργασίας θα μπορούσαμε ανά πάσα στιγμή να είμαστε υπόλογοι σαν δημοτικό συμβούλιο για τις εργασιακές συνθήκες, δηλαδή δεν μπορεί ο υπάλληλος να κάθεται σε χώρο και να μην έχει καθόλου φως, να μην έχει παράδειγμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η λύση της εξέβρασης τριών χώρων για μεταστέγαση κάποιων υπηρεσιών θα δώσει, γιατί το πήραμε μονόπλευρα, θα δώσει αντίστοιχα και μια λύση στους χώρους που θα κυρωθούν μέσα στο Δημαρχείο, θα ξαπλωθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες στεγάζονται η μία πάνω στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή ότι αδειάζοντας αυτά τα γραφεία θα μείνουν κενά. Το σκεπτικό είναι να μεταφέρω κάποιες υπηρεσίες και δίνω χώρο στις υπόλοιπες. Εν πάση περιπτώσει, με τα οποιαδήποτε συμβούλια, με οτιδήποτε απόφαση πάρουμε, πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μια γενναία απόφαση για τη στέγαση του Δημαρχείου της πόλης μας. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκεται η Νέα Σμύρνη, πόσο είναι μικροκατοικημένη, πώς ελεύθεροι χώροι είναι ελάχιστοι αυτοί που υπάρχουν, θα πρέπει πραγματικά να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να βρούμε μια λύση όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Δεν μπορεί αυτή η πόλη να έχει όλη αυτή την ιστορία, να έχει αυτή την όμορφη πλατεία, να έχει τις όμορφες γειτονιές και να έχει ένα δημαρχείο απαράδεκτο. Μπορεί να βολευόμαστε όλοι και οι δημότες να βολεύονται γιατί βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και πετάγονται και πηγαίνουν, αυτό είναι γεγονός, αλλά είναι ένα δημαρχείο που καταρχάς δεν πληρεί καμία προϋπόθεση για άτομα με αναπηρία. Δεν υπάρχει αναπηρική τουαλέτα, δεν υπάρχει χώρος μετακίνησης μέσα ενός καροτσιού. Ακόμα και στον Δήμαρχο επάνω που ήρθε μια κυρία με ένα καρότσι, γινόντουσαν μετακινήσεις για να μπορέσει να μπει μέσα και να τραβάμε τις καρέκλες και τα τραπέζια, αν είναι δυνατόν, σε μια πόλη τόσο χιλιάδων κατοίκων και με αυτό το επίπεδο που έχει η πόλη μας. Άρα, καταλήγω, δεν είναι ούτε ότι θέλω ότι με τις άποψεις να σπαταληθούν χρήματα, ούτε να είμαστε να κάνουμε, ξέρω εγώ, υπερβολές, όμως τηρουμένων των αλλογιών και αυτών των ευκαιριών που υπάρχουν εντός της χωροταξίας της πόλης μας, θα πρέπει να βρούμε μία λύση. Εγώ αυτό ζητώ, αν αυτή η μετακόμιση κάποιων γραφείων θα δώσει μία αναπνοή στις υπόλοιπες υπηρεσίες και στην καινούργια, όμως θα πρέπει πάλι να ξανασκεφτούμε το θέμα του Δημαρχείου. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το να χτίσουμε ένα καινούργιο Δημαρχείο, μιλάμε για μία δεκαετία μπροστά, και έχουμε υπόψη μας τον αυξανόμενο πληθυσμό της πόλης μας, τον αυξανόμενο απαιτήσεων των δημοτών μας, διότι αντίστοιχα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αρμοδιότητες του Δήμου. Κατά συνέπεια, καλείται ο Δήμος να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα παροχής υπηρεσιών του δημότου, το οποίο θα πηγαίνει και όλο αυξανόμενο με όλα αυτά που μεταφέρονται. Άρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθει το θέμα αυτό της στέγασης και να επανέλθει με σοβαρότητα και να το αντιμετωπίσουμε με ομόνοια όλοι μαζί. Να το σκεφτούμε ότι αυτή είναι η λύση. Και όχι, δηλαδή, με καχυποψία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την διευκολύνση και ο κύριος Ζαφρός και τελειώνουμε. Λοιπόν, για να συνολικεύσω και θα βάζω λίγο σαν μαθηματικό κάτι. Το ένα είναι ότι ξεκινάμε από την ανάγκη πράγματι να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου γιατί τα κτίρια που πριν είναι ακατάρριστα. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κοινή παραδοχή που δεχόμαστε όλοι. Το δεύτερο πρόβλημα που μπαίνει είναι αν με τη διαδικασία που ακολουθούμε φωτογραφίζουμε ότι μπορεί να πάμε στο Μινέτα και σταδιακά να καταλάβουμε πάλι όλα το Μινέτα, άρα να φτάσουμε από εκεί που είχαμε απορρίψει και το είχαμε ξεκινήσει στην αρχή. Μία στιγμή βασική λοιπόν λύση θα ήταν αν έλεγα το εξής.
Η τιμή, γιατί απορρίπταν το θέμα που είναι. Γιατί η τιμή που έγινε ήταν σχεδόν τριπλάσια από τα χρήματα που πληρώναμε για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που μεταφερόταν εκεί. Δηλαδή ήταν 200, περίπου 70-280.000, αν θυμάμαι, τα μήνυα που πληρώναμε για αυτές τις υπηρεσίες και πήγαινε 800.000 ακόμη περισσότερο. Εάν λοιπόν βάλουμε ένα όριο ως προς το ύψος που θέλει να πληρώσουμε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι διπλάσιο και όχι τριπλάσιο από αυτό που θέλετε να βάλετε. Γιατί το βάλετε τριπλάσιο, να λέμε, θέλετε τόσα τετραγωνικά, 1.500 και θα στεγάσουμε αυτές τις υπηρεσίες, άρα είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε διπλάσιο και τριπλάσιο. Αν βρούμε μια λύση που μπορούμε να βρούμε είναι πως σε ένα χώρο 1.500 τετραγωνικών είπε προηγουμένως ότι μπορούμε να στεγάσουμε πολλές υπηρεσίες, εγώ δεν πιστεύω, αλλά αν πούμε 2.000 τετραγωνικά και πληρώσουμε το διπλάσιο, μπορούμε ίσως να μεταφέρουμε όλες τις υπηρεσίες και να μην καταλάβουμε όλους τους ορόφους. Έτσι θα μας έρθει ένα τίμημα που θα είναι περίπου διπλάσιο από αυτό που πληρώναμε τώρα, θα χρειαστούμε απλώς λιγότερους φόρους από ό,τι λέγαμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, είχαμε ανάγκη να πάρουμε 5.000 τετραγωνικά. Ας κατέβουμε λίγο, γιατί τα έχουν φουσκώσει και κάποιοι έτσι μπορούσαν να τα φουσκώσουν για να πάρουμε όλο το κτίριο. Ας κατέβουμε να πάρουμε ένα κτίριο που να είναι στο μισό μέγεθος, αλλά να πληρώσουμε και το μισό κτίριο. Τότε νομίζω ότι κανεί δεν θα έχει αντίρρηση να πάμε και στο κτίριο που θα είναι σύγχρονο και να φτάσουμε και σε μια τέτοια που να προκαλούν την κοινωνία αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Ζαβό. Έχει μια ερωτηρία ο κύριο Κουτεδάκη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, εγώ φεύγω από την επιχειρηματολογία που είχε αναπτυχθεί από κάποιες πλευρές της αντιπολίτευσης, που εκδηλώσει το δικηγόρο και είναι μια δική μας άποψη. Αφήστε την άκρη. Εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τη δική σας άποψη. Είπε κυρία Καριοφίλη και εγώ δεν είχα μια αντίληψη. Κάποτε πρέπει να πάρουμε ριζικές αποφάσεις. Αν λοιπόν η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αυτό το στρατόπεδο, ριζική απόφαση δεν είναι να μεταφέρει το 1 πέμπτο των υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες που μεταφέρονται είναι το 1 πέμπτο των υπηρεσιών. Η ριζική απόφαση είναι, γιατί το τολμώ, να μεταφέρω το Δημαρχείο. Όχι στους 8 όροφους, στους 7 όροφους, στους 6 όροφους. Αλλά παίρνω την απόφαση, κάνω όλη την προηγούμενη συζήτηση, γιατί να διέξομαι. Μάλιστα, να το δεχθώ. Η προηγούμενη συζήτηση λοιπόν να διέξομαι, για την οικονομία της κουβέντας. Αυτό που λέω ότι έχει αντίφαση στην δική σας λογική, εμείς κάνουμε λάθος για τα λεφτά λοιπόν. Στην δική σας λογική είναι ότι μεταφέρετε 3 όροφους. Μεταφέρετε το ληξιαρχείο, την οικονομική υπηρεσία και στην ουσία το δημοτολόγιο. Τα λένε το γραφείο του Νομικού Συμβούλου που είναι 20 τετραγωνικά. Το και είπε η κυρία Πέγγι και συμφωνώ απόλυτα στο πώς. Δηλαδή, δεν μεταφέρετε το Δημαρχείο. Η ριζική απόφαση και τελειώνει, να μην σας κουράζω, είναι γιατί 3 και όχι 5 να μεταφέρουν όλο το Δημαρχείο, αφού παίρνετε που παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία, αφού λέτε δεν μας πειράζουν τα λεφτά, οι συνθήκες είναι άθλιες εκεί πέρα, μάλιστα υπάρχει ανασφάλεια. Πάμε όλο το Δημαρχείο εκεί, οκ, να μην πάμε στους 8, να πάμε στους 6, πάρτε την πρωτοβουλία αφού αυτό νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή απαντάει στο πρόβλημα, το μπορεί να νιώθω ότι δεν απαντάει. Αλλά αφού εσείς νιώθετε ότι απαντάει και μεταφέρετε το Δημαρχείο και πάρετε τη συνολική απόφαση. Όχι στους 8 ορόφους, λοιπόν, στους 6 ορόφους, για να μην 800 τα χιλιάρια, να είναι 600 τα χιλιάρια, αλλά να πάει όλο το Δημαρχείο. Έχει κανένα νόημα να είναι νομικοί σύμβουλοι και οικονομικές υπηρεσίες εδώ και ο Δήμαρχος με τις υπόλοιπες υπηρεσίες στα 2 χιλιόμετρα απόσταση. Και αύριο η επόμενη δημοτική αρχή που μπορεί να είστε εσείς, δεν λέω εγώ για κάποια άλλη, που θα θέλει να κάνουμε στο ακατάλληλο σημερινό Δημαρχείο να μεταφέρουμε άλλους τρεις ορόφους, να κάνουμε ένα διαγωνισμό που να μας προκύψει ότι την καλύτερη τιμή την έδωσε ένα άλλο κτίριο αλλού. Και να πάμε στο άλλο κτίριο τους τρεις ορόφους. Και να κάνουμε μια πολυδιάσπαση του διοικητικού κέντρου. Αφού την πέρα από αυτή είναι η ένσταση του σήμερα. Αφήστε τι λέγαμε για τα 820, η δική μας ιδεοληψία. Πάτε, αφού το παίρνετε που το παίρνετε, πάτε την απόφαση και πηγαίνετε σε πέντε ρόφους όλο το Δημαρχείο. Αν σας αρέσει η κομψότητα του να είναι από πάνω άλλες εταιρείες και το Δημαρχείο στη μέση, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό θα ήταν συνεπές. Δεν είναι συνεπές το πάω τόσο ο ρόφους και αφήνω τους υπόλοιπους εκεί. Και αν έχει το Συρίγος, ας πούμε, ο Πολύδωρος, ξέρω εγώ, το λέω έχω θάρρος. Στην επόμενη δημοτική αρχή λέει: Παιδιά, δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί υπόλοιποι. Εγώ κάνω ένα διαγωνισμό για άλλες τρεις ορόφους. Και το έχει μετανιώσει ο Κινέτας. Ή έρχεται ένας και δίνει πιο φθηνή τιμή και κερδίζει το διαγωνισμό. Θα πάμε τους άλλους τρεις ορόφους αλλού. Ποιος θα εμποδίσει αύριο από ένα ιδιοκτήτη της Νέας Μέλης να συμμετέχει στον επόμενο διαγωνισμό για τη μεταφορά των υπόλοιπων υπηρεσιών. Έτσι,
είναι σε ένα πολυγεωματισμό της υπηρεσίας. Δεν διασφαλίζει δηλαδή η πρόταση τη συνοχή ότι η επόμενη κίνηση θα είναι να πάρει και τα υπόλοιπα εκεί. Εμείς δεν πλήρω την εσωτερική αντίφαση, όχι αυτά που λέγαμε. Αυτά που λέγαμε τα είπαμε καλώς ή κακώς, όχι τα πιστεύουμε και εξακολουθούμε να τα πιστεύουμε. Είναι δική μας άποψη, πετάξτε στα σκουπίδια, τολμήστε και κάντε αυτό που θέλετε πιο συνεπώς και πιο ολοκληρωμένο. Η κυρία Κασίμου και κλείνουμε. Πρόεδρε, έκανα την ερώτηση πριν. Σχετικά με το κτίριο Μινέτα, αν ζητήσαμε δύο ρόφους ή παραπάνω, γιατί δεν μας δίνει το πρώτο και το δεύτερο που έμαθα ότι εμείς ζητήσαμε και δεν ξέρω την αλήθεια. Και μας δίνει το τέταρτο και το πέμπτο. Για να μας πει ο κύριος Δήμαρχος, δύο ρόφους ζητάμε, τρεις ρόφους ζητάμε, ολόκληρο το κτίριο ζητάμε. Και πώς το έχω καταλάβει. Ας μας πει, είναι αλήθεια αυτό που έμαθα εγώ, ότι ζητάμε άλλο και μας δίνει άλλο. Για να το λίγο. Και πώς δεσμεύεται αυτός με άλλες υπηρεσίες, δηλαδή όπως είπε ο κύριος Κουκεράκης, θα είμαστε στη μέση ο Δήμος και πάνω και κάτω άλλες υπηρεσίες, τι μπερδεύματα είναι αυτά. Ας μας το πει ο κύριος Δήμαρχος, έτσι είναι κύριε Δήμαρχε, όπως το έμαθα και έκανα την ερώτηση στην αρχή και αν είδα ξανά την κουβέντα εξ αρχής της ερώτησής μου. Ο κύριος Δήμαρχος, για κλείνουμε. Εντάξει, κύριε Κασίμη, εγώ δεν ξέρω από τα μάθηκα θα έχει μπροστά μας, δεν έχουν τις ίδιες πηγές. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τις ίδιες πηγές, εγώ δεν έμαθα αυτά που ακούσατε εσείς και δεν θα πρέπει. Εγώ εκείνο που θέλω να πω δεν θα μιλήσω για την αναγκαιότητα τώρα του κτηρίου και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κτίριο. Δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουν σκεφτεί όλες τις υπηρεσίες για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν υπάρχουν αρχεία, δεν υπάρχουν γραφεία, δεν υπάρχουν οτιδήποτε να φανταστείτε. Είμαστε ένα επαρχιακό χειρίστης της μορφής δημαρχείο. Και το επαρχιακό, το λέω λάθος, γιατί τα επαρχιακά δημαρχεία είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι. Είμαστε σαν να βλέπετε μια παλιά ταινία, ας πούμε, του 50 και μπαίνετε μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Υπάστε τόσοι. Εγώ νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς για την αναγκαιότητα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το οφείλουμε στους εργαζόμενους, αλλά κυρίως και το οφείλουμε και στους πολίτες. Γι' αυτό έχω επιλέξει, και μπορεί να σημαίνει ότι αυτό θα γίνει, ότι αυτές οι υπηρεσίες και καλά πρέπει να πάνε. Έχω επιλέξει υπηρεσίες που έχουν συναλλαγή με το κοινό. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι υπηρεσίες που έχουν συναλλαγή με το κοινό και μπαίνουν και οι δημότες της Νέας Μύρνης και πρέπει να αντιμετωπίζουν μια καλή κατάσταση και μια ασφαλή κατάσταση, λέω σε πρώτη φάση να μεταφερθούν αυτές εδώ. Τώρα, εμείς ζητάμε 1500 τετραγωνικά. Αν βρούμε αυτά τα 1500 τετραγωνικά, είτε σε δύο ορόφους είναι, είτε σε τρεις ορόφους είναι, είτε σε τέσσερις ορόφους είναι, θα πάμε ό,τι μπορεί να πάει μέσα εκεί πέρα. Δεν δεσμευόμαστε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Συρίγος, παίρνουμε την αναγκαιότητα, δηλαδή την αναγκαία να ψάξουμε να βρούμε κάτι για να πάμε ορισμένες υπηρεσίες εκεί. Κάποια στιγμή πρέπει να το τολμήσουμε. Δεν γίνεται. Τώρα μου λέτε εδώ γιατί το παίρνω ολόκληρο. Καταρχήν, γιατί το κτίριο της Μινέτα μπορεί να προκύψει, αλλά δεν έχει φωτογραφηθεί ότι είναι το συγκεκριμένο κτίριο. Έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο κτίριο. Και δεν σημαίνει ότι αν ζητάμε στους τρεις ορόφους θα είναι τα 3/8 του ποσού, γιατί άλλο είναι να ζητάς ολόκληρο το κτίριο, εκεί σε πιάνει και σου λέει ακούμπα τα κύρια για να σου δώσω ολόκληρο το κτίριο. Είναι τελείως διαφορετικό το ποσό το οποίο θα πληρώσουμε εάν προκύψει αυτό στα 3/8 του αρχικού ποσού από ότι οι τρεις ορόφους. Γιατί υπάρχει ένας όροφος εκεί τότε που διαπραγματευόμαστε εμείς και είχαν έρθει να με βρούνε γιατί πιστεύω να τον νοικιάσουμε. Αν μπορούσα να του το αφήσω και ξέρω πόσο πληρώνεται, μου είπε 6.000 το μήνα. Πληρώνανε τότε που ήταν μια εταιρεία που είναι, δεν ξέρω αν είναι ασφαλιστική εταιρεία ή κάποια άλλη, πληρώνανε 6.000 το μήνα. Πρέπει να πω δηλαδή, το μέρος δεν σημαίνει ότι είναι τα 3/8 του αρχηγού, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο. Εξαρτάται από τις ανάγκες σας. Άρα λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε μια προσπάθεια, εδώ είμαστε πάλι, εδώ θα έρθουμε να το συζητήσουμε και να πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση εάν θα το νοικιάσουμε ή όχι. Μια στιγμή θέλω κάτι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό δώσω, σε παρακαλώ. Από στην κοινωνική δημαρχή, η εταιρεία η οποία σας επισκέφθηκε δεν πληρώνει 6.000. Η εταιρεία η οποία σας επισκέφθηκε πληρώνει 4.000. Σας λέω τι μου είπατε. Σας λέω κι εγώ. Σας λέω πολλά πραγματικότητα, δεν σας κρίνω. Ακόμα καλύτερα. Λέω λοιπόν ότι η εταιρεία η οποία σας βρήκε πληρώνει 4.000 ενίκιο τον όροφο και εμάς μας τον έδινε 100 το χρόνο
Δηλαδή, ενώ η εταιρεία πληρώνει 50 με 60.000 το χρόνο, εμάς μας τον πουλά και 100 το χρόνο, και η εταιρεία αυτή ήρθε και σας είπε, εάν με αφήσετε μέσα, εγώ σας δίνω 6.000. Δεν είπε πληρώνω 6.000. Εγώ μίλησα μαζί τους και τους λέω πόσο πληρώνετε, μου λέει 6.000. Γιατί σας πρότεινε τότε, σας 8. Θέλετε να σας πω την εταιρεία. Απλά που κάνετε τίποτα. Δεν ξέρω την εταιρεία. Απλά που κάνετε τίποτα. Όπως τα ξέρετε εσείς την εταιρεία. Μίλησα και εγώ και εδώ ξέρω. Και πού είπε η εταιρεία. Πληρώνω 4.000. Αλλά αν το πάρω τώρα το δημαρχείο θα σας έδινα 6 για να μείνω. Να με αφήσετε μέσα. Και φοβότανε μην τη διώξουμε και δεν αφήσουμε. Ναι, και λέει, πληρώνω 4, είπα στον Δήμαρχο 6, ήταν να μου αφήσει άλλα 5 πρόεδρος. Σήμερα δεν πάμε στην κοινωνία. Υπάρχει αρνητική, καταρχάς, ψήφος για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου. Από τον κύριο Δακούλη, αρνητική. Κατά πλειοψηφία. Δεν μπορώ να σπαρέψω.